Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Αδικίες σε ό,τι αφορά την πίεση που ασκείται στις χώρες υποδοχής. Μέσα από συγκεκριμένα μέτρα υποδοχής για την παροχή ενισχύεται η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμογή της συνθήκης του Δουβλίνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσετε ότι πριν από λίγους μήνες και προτείνονται δράσεις για την πιο δίκαιη εφαρμογή της συνθήκης του Δουβλίνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσετε ότι πριν από λίγους μήνες άνοιξε το κεφάλαιο του Δουβλίνου. Θα επαναξιολογηθεί και θα κριθεί εάν πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεκνάουα. Είμαι ο Αντούλης Νικολόγος και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όπως πάντα φυσικά η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα των τηλεοπτικών καμπύλων, Δανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι που ζείτε στην Πανανόχωρα, αριστεροί, δεξιοί, εθνικόφρονες, αναρχικοί, δημοσιοί υπάλληλοι, ομονιάτες, ανορθωσιάτες, Εγγλέζοι των Βάζεων, Ρώσοι της Λεμεσού, τουρίστες και ξένοι παράνομοι εργάτες, αρχίζουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Ρε Αθούλη, λες επιτέλους να το λύσουμε, θα επανενώσουμε την πατρίδα μας. Κοίταξε να δεις, νομίζω είναι ευκολότερο να στείλουμε Κυπρέων αλέ ρετούρ στον πλανήτη Άρη. Ότι ρε Αθούλη, λέω μπελάρες είσαι. Αγάπη μου, για να στείλουμε έναν Κυπρέο στον Άρη, πολύ απλά θα πληρώσουμε για να τον πάρουν οι Αμερικάνοι με διαστημόπλοιο. Για να βρούμε τη λύση του Κυπριακού, πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας οι Κυπρέοι. Το πρόβλημα. Είναι οι Κυπρέοι το πρόβλημα? Ο Παναγία μου, οι Κυπρέοι βεβαίως. Αφού θα αρχίσουμε τώρα συνομιλίες με τους Τουρκοκύπριους και παράλληλα θα αρχίσουν να συνομιλούμε και με την αντιπολίτευση, και στο Εθνικό Συμβούλιο, και στο Συμβούλιο Αρχηγών, και στη Βουλή, και στον Πάρη Ποταμί, στην τηλεόραση. Πιο εύκολο ο Άρης. Φυσικά. Ναι. Ακούμε και το τιμητικό απόσπασμα που αποδίδει ο Ιμές. Θα βλέπουμε και μια κοινή χειραψία των δύο μαζί με τον κύριο Άιτα. Bingo! Μίτσι, είμαι πολλά χωμένο, ρε. Όπου κι αν είσαι, να τα μέρε. Πάντως, τούτο το Μουσταφού είναι πολλά καλό πλάσμα, ρε. Πολλά καλό πλάσμα. Πρέτρια μου, λαλείς να τα έφερετε. Καλό, ρε. Επιτέλους, ρε, θα λύσουμε το Κυπριακό, ρε. Θα επανενώσουμε την πατρίδα μας. Μεγάλη υπόθεση. Να σου πω, επίες πως ζεις στην Τζερίνια να δεις εντά ομορφή πολύ. Πρέτρια μου, είναι αλήθεια, αν έτυχε.
Εν έτυχε, είναι επειδή λυπάσαι να φορείς τα κατεχόμενα, γι' αυτό ρε. Actually, είναι επειδή μ' αφήνει η μαμά μου. Γιόξολορ! Αγάπη μου! Μουσταφούι μου, καλώς όρισες! Παναγία, κάτσε αγάπη μου, κάτσε! Εμπιστέρ Δημητριάδης! Γεια σου, Δημητριάδης! Εγώ είσαι φυλάκι. Μαζί! Φυλάκι. Εδώ είναι δίκιο. Άσε με, δεν κάτσε όλο! Εδώ είναι δίκιο, δεν είναι φυλάκι! Έλα, Μουσταφούι μου, αγάπη μου! Είμαστε καλά. Νιώθω ρε έτσι μέσα μου πολλά βαθιά ότι θα λύσουμε φέτος το Κυπριακό ρε. Θα επανενώσουμε την πατρίδα μας. Βέβαια Νικόρου, ή 40 χρόνια, τσο χρόνια, πολλά. Πολλά χρόνια αγάπη μου, πολλά χρόνια ευαρέθηκα. Και για να ξέρεις, στην αρχή, εγώ θα λαλώ και κάμποσα δεσμεύομαι. Ξέρεις εσύ, σετάνι ρε. Μην τα λαμβάνετε υπόψη. Βέβαια, ή ξέρει, ή δεσμεύεσαι. Ισύνδη, ο Σεβάτο, η Καλάσσο. Εβετ. Εβετ, αλλά θα βάλω και κάμποσες κότσινες και κίτρινες γραμμές. Τα συνηθισμένα δηλαδή. Κι αν εδώ είσαι Ιταλιο, Νικαρό μου, αφού μου. Επιάλεις με ρε, αφού είσαι εσύ, αφού είναι με σανούι ρε. Και στην πορεία θα βρούμε και έναν καλό συμπιβασμό. Να μην τα βρούμε. Καμάμ, Νικαρό μου, εφουάζει, εφουάζει. Αγάπη μου, έτσι είναι σας που φοβούμαι. Είναι εμάς που φοβούμαι. Αφού είχε κάνει η Πασσαλά τσοκπασσαλά. Μα η Πασσαλά. Έλα συνδύσια. Λάλε τα ούλα κουτσά πλημένα. Όχι, η κουτσά καθαρισμένο. Κύριε Μουσταφούι μου, για να σας δω εγώ να καταλάβετε. Ο πρόεδρος μας, βασικά, εν την αντιπολίτευση που φάτε. Έχει τον Πριγκιμπούι, έχει την ΕΔΕΚ, έχει τον Λιλίκα, έχει το ΕΛΑΜ, έχει τη Θεογάρους, έχει τον Κουλία, εν πολύ τα γέρημα. Και θέλουν σκέφτη λύση του, τι εν λύση πολυτελείας που θέλουν ρε. Εννιά βρωμή τους, για να ξυνίζει τους. Είναι τα καμιά φούι. Τα με αγάπη μου πρέπει να βοηθήσεις εσύ, διότι για να δεχτούν τούτη κουρούπε την πρέπει να κάνεις εσύ κάποιες υποχωρήσεις. Η βοηθήση είναι τα θέμα. Πώς το λένε, στην εκπεριτροπής προεδρία, ξέρεις εσύ. Αφού η εκπεριπομής, η συμφωνήσαμε, η προεδρία είναι κύριοι. Η μια η Τέρκης Κούπρος, η άλλη Γκρέκο Κούπρος. Βέβαια. Ναι, αγάπη μου, αλλά αφού σου είπα ότι για να δεχτούν τούτη κουρούπε, την πρέπει να το αλλάξουμε λίγο, αγάπη μου, Ιντά αλλάξουμε, Μια Τουρκοκύπριος πρόεδρος, μια πέντε Ελληνοκύπρη πρόεδρη. Επιαστο ρε! Επιαδό είσαι Ιτάλι, το χάσε Ιτάλι. Ιτάλι πολλά πού είμαι. Είμαι και Ιτάλι, έλα από δάρα να κάνουμε και μια σέλφι. Έλα από δάρα, έλα μια ολόκληρη. Είσαι αρφή, είσαι αρφή, είναι από εις αρφή. Σέλφι ρε, φώτο σέλφι. Φώτο σέλφι, αι, τζέτζανε φωνούμε. Πόζα ρε ρε. Ευκαλή. Ρε, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλουν γράφουν οι σημερινές, ένα ψάρι φάμε που δουν το λαμπράκι. Οφείλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ελπίδα, δήλωσε ο πρόεδρος. Παπά, θες να πεις δηλαδή, τούτοι ούλοι που έθελουν τη φυσιονική δικοινωνική νομοσπονδία, έθελουν ούτε λύση του Κυπριακού. Ποτέ και μου, τούτοι δεν θέλουν. Γιατί? Γιατί μόλις πούμε των Ηνωμένων Εθνών, τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και τους Τουρκοκύπριους ότι μετά από 40 χρόνια συνομιλιών δεν θέλουμε την διζωνική νομοσπονδία, θα το λύσουν αμέσως. Ωραία, ωραία! Τους τίτλους των πιο σημαντικών ειδήσεων της ημέρας. Σαν πόλεμο του τύπου, ο θάνατος σου η ζωή μου πλέον η κόντρα κληρή τυρίκου. Για κατρακύλα των θεσμών μιλούν τα κόμματα. Το κόκκινο και η κόντρα βουλής κυβέρνησης για τα ωράρια των καταστημάτων. Προσφυγή στο ανώτατο ετοιμάζουν οι βουλευτές. Ανοιχτή πλέον η ρήξη του Γιάννη Κιομήρου με τη νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ. Διαφωνεί επί της ουσίας με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Ρε παιδιά, η Χριστάλλα Γιωρκάκη Σατσίνη ακόμα κάθεται πάνω στην καρέκλα της Κεντρικής Τράπεζας. Η νομική υπηρεσία έχει εντοπίσει τα νομικά σημεία με τα οποία θα υποστηρίξει το αίτημά της προς το ανώτατο δικαστήριο για πάυση της Χριστάλλας Γιωρκάκης από τη θέση της διοικητρίας της Κεντρικής Τράπεζας. Μα να τα καταφέρουν, Ραντανιέλα. Πάντως, ρε παιδιά, είναι περίεργο το πράγμα. Μπούλοι, πολιτικοί, πολιτικά κόμματα, αντιπολίτευση, αρχιεπίσκοπο, σε κάτσαν πα στα αυτιά της Ούλη να παραιτηθεί και τσίνη τίποτε. Βράχο, μουσαμά, ανοξίδωνο αντικολλητικό να τσάλει. Τίποτε δεν καταλάβει. Τι κορίδι, τι που την πηδούμε, δεν ξέρω. Όχι, παιδί μου, μόνο με έναν τρόπο θα αφήνει την καρέκλα να τη κάνει ο πρόεδρο στο μισό τη που 800 ευρώ την ημέρα, 800 ευρώ το μήνα. Τούτα κόνη που ήταν να πει που την τράπεζα. Κύριο Μύρου, η λύση στον λαό δεν είναι αλλογικά πράγματα. Ειρήνη, μία, αγαπητή, ειρήνη, μία, ευχαριστώ μας, πόξω από τα ρούχα μας. Αγαπητέ μου, κύριε, θέστε το ερώτημα σας. Λοιπόν, κύριο Μύρου, πώς σχολιάζετε την απόφαση της ΕΔΕΚ να απορρίψει τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία? Βεβαίως, αγαπητέ μου, κύριε Τσάρλι. Είναι ηλίου φαενότερο ότι επέσαν οι μάσκες. Εφάνηκε πέρα ως πέρα και ακόμη παραπέρα ότι την ΕΔΕΚ τώρα διοικούν κάποια εθνικιστούθια όλα. Μα αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι το Σιζοπουλούδι έκλωσε το κόμμα φουρ δεξιά όλα και βάλει απουρέξι με το ΕΛΑΜ και τον Λιδίκα όλα. Μα συντοπιά. Δηλαδή διαφωνείτε με τον κύριο Σιζόπουλο και την απόρριψη της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας? Εδώ και 40 χρόνια συνομιλούμε με την τουρκοκυπριακή κοινότητα βάσει των συμφωνιών υψηλού επίπεδου και με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για μια λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Μα συντοπιάτε, ξέρετε, συντοπιάτε όλα τι θα γίνει. Να πάμε να ξυπάτε να τους πούμε ότι εμείς ξυπέζουμε όλα. Τι θα γίνει, τι θα γίνει? Θα μας κάνουν τσατιστά, θα μας κάνουν κομμωδία. Ούτε οι πιτόπουλοι σας θα καθούνται πάνω μας. Κύριο Μύρου, έχετε σκοπό να καταγγείλετε κάποιο για αυτήν την κατάσταση που γίνεται? Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Ξανθούλη, θέλω με πάσα δελιγμία να καταγγείλω τον κύριο Σιζόπουλο και τους παρέας του στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στη FIFA, στη FAO αλλά και στο Όπειρο Προστασίας του Πράσινου Τυφλοβόντι. Μα τι να πάνε στον Ιλούδι, σαν μπορούμε 120 μάχονται να βάλουν πισινή ώρα να μας μη και αείπει. Θέλετε δηλαδή να του στείλετε κάποιο μήνυμα? Αγαπητέ μου κύριε Ζαμπίδη, θέλω να εκπέμψω μέσω Facebook και Twitter στους απανταχού ευεκίτες μήνυμα αγώνα με φατσούλα αγωνίας. Καλώ τον αγνό ευεκίτη και την αγνή σεξι ευεκίτησα σε ένα μακροχρόνιο αντικατοχικό αγώνα κατά της κατοχής του κόμματος μας από τον Σιζόπουλο και τους φίλους. Πήρα φωτιά και σούβλες έτοιμες γουράδες και ο Σιζόπουλος κρούζει μας τη σούβλα τώρα. Έτσι γνώσε ξεκάπτυσε. Ευχαριστούμε. Πιέντε μας και λίγο μακλίν να φάμε όλα. Παναγία. Παναγία. And now, live from London, the BBC World News. Ladies and gentlemen, good evening. On board roads with the very last news from Cyprus to BBC. Nick Katsounatos, no Katsounatos, Katsourivis, is calling for that the red card from Arkel left new power because they've discovered in road Lakeshire drunk some Scotch baguettes with the cashews. Now Attorney General this week is continued in Lord of the Law because Erodocrity it's covered with very successful dear county defense in Costa Clurivi, no glass Clurivi, Costa Clurivi. It found the tactic, one for you, one for me. A big surrender team discovered and successful the science of SKA deck. Last week they discovered that the solution of the tonic kid, the kikon kid, postponed Tia, that they call for 41 years and some months is not so good. The science of ethic, now they try to discover one good solution, less mod. Dynamic vacuum by saying the lawyer to decide to stay with a coin in the court that can multi policy of ticket offering central bank Mrs. Crystal Giorgacci.
according to the information of BBC News, the found its mind in Mrs. Crystal Joscacci ran very fast with her car. Ladies and gentlemen, I put words in what was the very last news from Cyprus to BBC News. Ιωνία του Σιμνήμη. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Δόκες Σινή στον Πολίτη». Στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κάποιοι έκαναν πάρτι. Η περίοδος της ατιμωρησίας και της ανοχής έχει περάσει ανεπιστρεπτή, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κράμπο, ο οποίος θα μας αναλύσει από πλευράς της αστυνομίας ποια μέτρα έχει πάρει. Κύριε Κράμπο. Εσπέρα. Λοιπόν, η αστυνομία Κύπρου πήγε με καλές προθέσεις στα γραφεία του ΚΟΑ για να συζητήσει το θέμα. Εκεί, εργατικοί υπάλληλοι και διευθυντές δεν σήκωσαν το κεφάλι τους από τα γραφεία για να πούν ούτε καλημέρα. Καθώς εργάζονταν ανιωδώς. Ακολούθως, η αστυνομία τους συνεχάρει και τους έδωσε αναμνηστικά βραχιολάκια. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάει ο πρόεδρος μας. Μα αφήνεις, κύριε Νίκαρ, εκτός Εθνικού Συμβουλίου των πιο νούσιμων άνθρωπων που διαθέτει η Κύπρος. Μα θέλεις να τα ανατινάξει όλα παλαιίσια πάνω. Μα ποιος είναι το σκαλέμο ανατιναχτή και ο νούσιμος που έχουμε, τίποτε Τσε Γκεβάρα? Ο Δημητράκης που το δίκομ. Έφκαλε ολόκληρη ανακοίνωση γιατί ο πρόεδρος κάλεσε Συμβούλιο Αρχηγών και όχι Εθνικό Συμβούλιο. Καλά, δεν κοφτεί το Χριστόφια να μου κάνει ο πρόεδρος μας. Αγάπη μου, με τη σύσκεψη αρχηγών ο Χριστόφιας μηνίσκει στο κελάκι. Με εθνικών πάει τσαμέ και κάθεται μπα στα κατζίπλα από τον πρόεδρο και μιλά και λαλίζει τη γνώμη. Καλά, εντάξει, Αγγέλη δεν θα εκπροσωπηθεί. Φυσικά, που τον άντρο. Α, του τον είναι δίκαιο. Να μπει καμία καλέ μου άντρος. Αυτό είναι τη φωγούν του κάθε Κυριακή και κομμένη σουβλάκια. Ενώ ο κύριος Χριστόφιας είναι διαστημικός. Με το Μαρί, πρέπει λίγο να μας στείλει την Κύπρο στο υπερπέρα. Τώρα που το λαλείς έχει μια βάση, έχει μια διαφορά. Δηλαδή, Νίκαρε, κοίταξε να δεις. Είναι σωστότερο να καλέσεις το Εθνικό Συμβούλιο και τον Τζακ Νόρις. Χρειαζόμαστε να ενισχύσεις μια υπέρβαση, κάτι τι, παραπάνω. Εμένα αρέσει και μόνο ο Τζακ Νόρις, εν κούκλες. Έτσι, ρώτησα σε. Είναι να αντιπαλέψουμε με αυτό το τέρας. 70 χρόνια μετά από την αντιφασιστική νίκη, το τέρας πέθανε. Η μήτρα που το γέννησε είναι ακόμα καρτερή. Ελληνική Κυπριακή λαϊ, σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέρφια μου πορε κομμουνιάτες, για όνομα του λαού, γίνεται το κυπριακό πρόβλημα να οδεύει προς λύση και ο κύριος δεσμεύομαι να μη συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο. Ποιος θα συμβουλεύσει τον πρόεδρο Σιόρ να του πει τι να κάνει, πού να στρίψει το τιμόνι του για να μην παρατουμπάρει? Όλοι γνωρίζουν ότι το Εθνικό Συμβούλιο πραγματικά διαθέτει σπάνια και σπουδαία μυαλά και πολύ μεγάλα κεφάλια, ειδικά έναν ασπρομάλικο. Επίσης, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, όμως είναι γνωστό ανά την Εφήλιο Σιόρ ότι ο Χριστόφιας, ο γιος της Ανούς που το δίκο μου, είναι ο μέση του κυπριακού προβλήματος και ότι I play it with my fingers. Για όλα τα πιο πάνω και όλα τα πιο κάτω που θα πω, καλώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο δεσμεύομαι, όπως συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο 10-12 ώρες συνεδρία για να μην υπάρχουν ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Όποτε θέλει μπορώ, εκτός Σαββάτου, 8 με 10 γιατί τη λίγο ποτούν τα κουπέπια για μέσα στο γελάκι με την έρση και η Κυριακή 6 με 8 γιατί παίζει σιλάκια. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Το γεωρό που τα κάνουν είναι από τα πνευματικά. Ότι σκάνδαλο τα. Πάμε σε κομμουνιστιάδε και καλώ και δεν του λέει. Τι είναι το σκάνδαλο. 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 Τι είναι το σκάνδα
Γεια σου. Γεια σου, Τέλα μου. Σκεφτόμουν ψες όλη νύχτα. Και γιος, Τέλα μου. Κι αν άνταξα ζωή, ήρθα. Θέλω σε πολλά. Και γιος, Τέλα μου. Θέλω σε. Θέλω να με κάνεις δική σου 3 φορές. Μια είναι εγώ από πάνω, μια είναι εσύ. Και την τρίτη. Θα την αφήκουμε φλού. Πάμε. Εγίνεται σήμερα, Στέλλα μου. Γιατί, σπίτι είναι η γυναίκα σου. Όχι, εγώ το μουσα καμπάνω. Αν τον σβήσουμε. Να κατεβάσεις ζωμή, Στέλλα μου. Στέλλα. Να κάνω και μια δήλωση, μια τζεμπάνω για το θέμα των καταστημάτων. Θα πω την πραγματική μου θέση σήμερα για να μην με δέρουμε πριν το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι. Γεια σου. Γεια σου, Στέλλα. Μου. Σκέφτομαι σε ψες όλη νύχτα. Και γιος, Στέλλα μου. Και να αντέξα και ήρθα. Θέλω σε. Και γιος, Στέλλα μου. Θέλω σε. Θέλω σε 3 φορές. Τη μια εσύ που πάνω, την άλλη είναι εγώ. Την τρίτη. Εζωγράφησα σου την. Πάμε. Α, δεν μπορώ σήμερα, Στέλλα μου. Γιατί, έσπιτε είναι η γυναίκα σου. Όχι. Επάνω μου σακά. Όχι. Και τότε. Εσφογγάρισε έκαμα τα σωρωτά, Στέλλα μου. Αν πατώ στις μύτες των ποδιών μου. Εντάξει. Έλα, Στέλλα μου, στην κρεβατοκάμαρα. Μπέρνα. Όχι. Εντάξει, Στέλλα. Ο άντρας ως αυτός, ο προστίχος ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ο τέλειος άντρας δεν είναι πουθενά. I'm sexy and I know it. Ρε αγαπούλες, ακούτε story τώρα να παίζετε χαμέ. Μία εργαζόμενη κυρία του Δίκου κατήγγειλε το στέλεχος του Δίκου Αλέκον Τριφωνίδη για κατανάλωση τροφίμων που προορίζονταν για άπορες οικογένειες. Επίναν ο Αλέκος, ρε παιδιά. Ναι, σύμφωνα με την καταγγελία, ο κύριος Τριφωνίδης μυρίστηκε φλαούνες που υπήρχαν σε γραφείο του Δίκου και οι οποίες θα δίνονταν σε άπορες οικογένειες και ζήτησε ανεπίμονα να φάει 2 φλαούνες. Ελυμπίστηκε τις φλαούνες, ρε παιδιά. Υπάλληλος αρνήθηκε να του δώσει τις φλαούνες. Αχ, αγκαρδί γυναίκα. Και βλέποντας τον κύριο Τριφωνίδη να πεινάει σαν λύκος, η υπάλληλος παρήγγειλε για όλους σουβλάκια και για τον κύριο Τριφωνίδη. 2 μίξ ενισχυμένες συγκεκριμένα, είδα το, η παραγγελία. Ναι, όταν έφτασε η παραγγελία με τα σουβλάκια, η υπάλληλος κατέβηκε να του τα πάρει. Όμως επιστρέφοντας, βρήκε τον κύριο Τριφωνίδη να τρώει 2 πόλιπι. Ναι, πού είναι το κακό. Τρύπησε το στομάχι του πλασμάτου. Αφού τα πόλη βγήκε σε άπαρες οικογένειες, ρε Θούλη. Ρε Ντανιέλα μου, η παραπάνω πολιτική τρώει λεφτά. Αφάει και ο κοινός κανέναν πόλη, είναι μόνο το πρόβλημα. Δηλαδή, χαλάλιν του, όλα χαλάλιν του, τουλάχιστον του σε πόλη πιπόφα. Είναι να φάει cash. Όχι, δεν είναι δίκαιο. Είναι πολύ δίκαιο. Να είναι εδώ, να γράφουν μαλακίες και να μας πέσουν. Έχεις, ρε, το πάντε πας. Τι σου είπε. Έχουμε λέξει. Μάχονται, ναι, κόψουν οι μαλακίες. Μάχονται. India TV. Άπκοι άβαλτς. Άλλο, τα κάνω ρε φαμπορορί. Ου, πελάρε πουλάλο. Άλλο, τα κάνω ρε ανιάγα σβίτ. Τα κάνω ρε πουρου πουρου αραγύβρο.
Να κάνω πρόεδρο ένα νίκαρο, με έκανε τουρκό νουίκη πριόλα, να μου τσάπα ακίντζι, άρα μάνα σύντομα ου καρτέρα, να γαντίνω κοινομιλία πουρουπουρου, άρα νίκο, ερε, κίκο, λόγου, λίλη, κάρα, με τώρα επιλή, κυπριακό. Κυπριακό, ρε, ο Αγιούργο, χάρη, γιογιάρι, πια κουρί, να κάνω, Έχουμε μαζί μας τον ειδήμονα της νομικής και προφέσορα του συντάγματος κύριο Αλέκο Μαρκίδ. Παρακαλώ. Κύριε Μαρκίδ. Άντε παλαιά του ο Γαβρίλ. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Τρεις ο Κούκο Τσιομύρου. Αποφάσισε όπως απορρίψει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ενός μορφή λύσης του Κυπριακού. Α, τι θέλουν, ένωση και αστρόγο με πέτρες. Τι σημαίνει νομικά αυτή η απόφαση της ΕΔΕΚ. Αγαπητή μου κυρία μου Αΐμη, σύμφωνα με το Διεθνή Νόμο περί διαπραγματεύσεων και συγκεκριμένα, τόμος 6, κεφάλαιο 9, κάθετος άλυτα και μακροχρόνια προβλήματα, κάθετος εισβολές και κατοχές και ψευδοκράτη, κάθετος η δική μου η μπανανία έχει μοιραστεί στα δύο. Δηλαδή? Τι δηλαδή αγαπητοί μου, όταν δύο μέρη διαπραγματεύονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών μία μορφή λύση πάνω από 10. Συναπτά έτη, κανέναν από τα δύο μέρη δύναται να αλλάξει ή να τροποποιήσει τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης. Μα το λέει ξεκάθαρα αγαπητοί μου, παρακολουθάς με έναν μπουράλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή λύσης. Βεβαίως και όχι. Μα αφού τώρα το είπαμε αγαπητοί μου, ο κύριος Σιζόπουλος, ο δερματολόγος δεν μπορεί να αλλάξει τη μορφή λύσης του Κυπριακού. Δεν δύναται να της κάνει ούτε lifting, ούτε λιποαναρρόφηση, ούτε και μπότοξ. Δεν μπορούμε να έχουμε σίλικονα τη λύση. Μα είναι ξεκάθαρο, αγαπητή μου κυρία μου Αΐμη. Δηλαδή. Τι δηλαδή, αν τώρα δηλώσουμε, του και πιένω από τη διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία, την οποία το 1977 εδέχτηκε ο Μακάριος. Ο Κυπριανού εκατάπιεν, ο Βασιλείου έσασε, ο Κληρίδης έκαμε τη σχέδιο, ο Τάσος έβαλε τη σωστό περιεχόμενο και ο Χριστόπιας έτσι μέτωσε τη. Θα γελούν και τα 15 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Γενικό Γραμματέας του ΟΗΕ. Θα μας κάλει ανέκδοτον και η Γενική Συνέλευση θα μας κάλει τραγούδι. Yeah, it is my case, όλα, μα ένα ανακαλύψει ανέκδοτα συνόμικα όλα. Κύριε Λέης. Διαφημίσεις. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Όταν θέλω να χαλαρώσω μετά από μια δύσκολη μέρα, απολαμβάνω το ποτό μου με την αγαπημένη μου μουσική. Ναι, θέλω ποιότητα. Και η ποιότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ναι. Όλα καλά.
Το σχέδιο προνομίων «Όλα τα καλά» επιστρέφει ενισχυμένο για να σε ανταμείψει. Τώρα, δωρεάν ασύρματο τηλέφωνο από τη ΣΥΤΑ και δωρεάν κλήσεις και SMS από το ΣΥΤΑ Mobile Vodafone κινητό σου κάθε Κυριακή. Γιατί τα αξίζεις. Μπες στο sita.com.cy για να εγγραφείς. Είναι πολλά τα καλά. Στην Κύπρο έχουμε μάθει να γινόμαστε ένα για όλους. Μια ομάδα, μια φωνή. 100.000 σπίτια μας άνοιξαν την πόρτα τους. Μαζί συγκεντρώσαμε 90.000 τσάντες αγάπης. Ετοιμάσαμε πάνω από 10.000 ζεστά γεύματα. Και προσφέραμε 80.000 προγεύματα σε μαθητές. Πέρσι η φωνή της ανθρωπιάς ακούστηκε δυνατά. Φέτος ας ακουστεί ακόμα δυνατότερα. Από τις 4 έως τις 22 Μαΐου ανοίγουμε και πάλι την καρδιά μας στον έρανο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Η Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου γίνεται κρίκος αυτής της αλυσίδας αλληλεγγύης, υποστηρίζοντας το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός. Άνοιγμα ανθρωπιάς. Άνοιγμα ελπίδας. Is getting louder. Bring the quiet. New Axe Black, an understated grooming range. Αυτό είναι το γιαούρτι μου. Υπέροχο τραγιστό και. Ζήτα, έκανε το γιαούρτι απόλαυση. Νέα αλλά έμπειρη. Τολμηρή και αποκαλυπτική. Μαχητική και με άποψη. Ενημερωμένη και εναλλακτική. Να μην κρύβεται, να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Απλή και ανθρώπινη. Να την εμπιστεύομαι. Αθλητική. Νέα χαραυγή για όλους. Νέα σελίδα, νέα εποχή. Στο συνεργατισμό δημιουργήσαμε την επόμενη μέρα για τις πραγματικές σας ανάγκες. Στεγαστικό δάνειο ύψους 300.000 ευρώ. Αποπληρωμή στα 35 χρόνια. Ήδια συνεισφορά 25%. Επιτόκιο 3,35%. Απλά και ξεκάθαρα. Εξ αρχής. Συνεργατισμός. Ίδιες αξίες. Νέα προοπτική. Μετά από 4 χρόνια, επιτέλους η κυπριακή οικονομία παίρνει τα πάνω της και έχει ανάπτυξη. Wow, επιτέλους! Πώς είναι ανάπτυξη? Οριακή. Γύρω στο 0.001. Μα μόνο! Βεβαίως, πάντως είναι ανάπτυξη, Ντανιελούδα μου. Ανάπτυξη στα μισθά μας, πότε να δούμε? Κοίταξε να δεις. Δουλεύουμε σε κρατικών οργανισμών. Πρώτα πρέπει να έχουν αυξημένα κέρδη οι εταιρείες. Αν πληρώσουν βέβαια φόρους, τότε θα έχουμε αυξημένα χρήματα στο κράτος μας. Αν τα εγκρίνει η Βουλή και αφήγει τους κυτρόιγαν. Σε 10 χρόνια περίπου θα πιάμε να αυξήσει. Μέχρι τότε, καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους, ακόμα και τους Ασιάτες, τους Αμερικανούς, Σας πώς σχολιάζετε την απόφαση της σας? Και πέρα ως πέρα και ακόμη παραπέρα, ότι την ΕΔΕΚ τώρα διοικούν κάποιοι. Γεια μου, Παναγία μου, συνέχισε. Καπέρα, σταμάτας. Την Τρίτη. Να την αφήκουμε φλού. Πάμε. Δεν μπορώ σήμερα, Στέλλα. Άεις το φωτιστικό. Γιατί σπίτι είναι η γυναίκα σου. Όχι.
Άιντε, ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια, sorry που σε διακόπτω, πρόεδρε μου. Ναι, αγαπητοί μου, πέμπτο. Ο πρόεδρος μας φοβάται παραπάνω την αντιπολίτευση μας για να καταλάβεις. Έτσι πολύ. Όχι, όχι, εντάξει. Μίστερε Δημητριάδης. Δημητριάδης. Χάρηκα, χάρηκα. Εγώ, χειράκι σας, χειράκι, θέλω φυλάκι. Κρατούμε, κρατιούμαστε αμπρί, γι' αυτό μου τι μαχαιράκι. Τηλέφωνο, τηλέφωνο. Τηλέφωνο, ρε, να μου το ρελίγε. Α, τηλέφωνο, έλεξ. Ω, είμαστε όλοι μέσα. Ποιος κάνει όμως, δάμε, πώς είναι, δάμε, από κάτι άλλο. Σέρι, σέρι, σέρι. Έλα, κάνουμε σαν τη μια παγιόνο, έλα τη μια παγιόνο, παιδί. Α, θέλει τηλεφόνο, είναι το ίδιο, θέλει. Ω, άδε, μα ποιο εμπονεί, δάμε, σε ευκάλλει, δεν μπορώ. Πέτω, είναι το κάτλα φοράρι, Αλεξία. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου.